Ποιο χέρι σε κοιμίζει, ποια φωνή σε αναγνωρίζει, ποιο χέρι σε παίρνει αγκαλιά όταν νιώθεις μοναξιά, ποιο χέρι σε ταΐζει όταν το στομάχι σου θηρίζει, ποιο χέρι το σπίτι καθαρίζει, ποιο χέρι για όλα τα φροντίζει. Για μένα η γυναίκα είναι έρωτας, είναι δημιουργία, είναι γονιμότητα, είναι μητέρα, έχει την καλύτερη θέση και θα πρέπει να την αποκτήσει. Θα ήθελα να μην υπάρχει λόγος για να τίθεται αυτό το ερώτημα, γιατί απλά είμαστε όλοι άνθρωποι. Για μένα γυναίκα σημαίνει δημιουργία. Είναι ένα πλάσμα πολυτάλαντο, πολυμήχανο, πολυδιάστατο, πολύχρωμο. Γυναίκα είναι η ελπίδα, η ομορφιά, η αγάπη, ο έρωτας. Η γυναίκα είναι η πηγή της ζωής. Η γυναίκα είναι ένα πλάσμα ιερό. Ξέρει να αγαπά, να συγχωρεί, να δίνει τον εαυτό της και να ξεχνά ό,τι να έχει στεναχωρήσει. Γυναίκα, μία λέξη, χίλια πρόσωπα. Μην προσπαθήσεις να την καταλάβεις, μόνο να την αγκαλιάσεις. Για μένα γυναίκα είναι αντοχή και διερεύνηση. Επιμένει, υπομένει και έχει μια ήρεμη δύναμη που οι άλλοι μπορεί να τη θεωρήσουν ως αδυναμία. Στη σύγχρονη ημέρα προσπαθεί να αναθεωρήσει τα κοινωνικά δεδομένα και να απαντήσει η ίδια στο ποια είναι και το τι είναι, έξω από κάθε κοινωνική νόρμα. Δανείζομαι τα λόγια μιας πολύ αγαπημένης φίλης. Τόσες γένες και ούτε ένα κύτταρο δικό σου. Τα γεννάς και δεν τα ορίζεις. Παιδιά, δουλειές, κάβλες. Τι θα πει η κοινωνία? Ελευθερία. Νοσταλγώ γιατί ξέρω πώς θα έρθουν τα χρόνια που γυναίκα θα σημαίνει άνθρωπος. Και αν με ρωτώ, και αν με ρωτάτε, δεν νιώθω κάθε μέρα άνθρωπος. Γυναίκα είναι άνθρωπος με προτερήματα και ελαττώματα. Είναι σύντροφος, είναι μητέρα, αδερφή, γιαγιά, κόρη, εγγονή. Είναι αγάπη, δύναμη, υπομονή, φροντίδα. Τα δίνει όλα αυτά απλόχερα, αλλά τα έχει και ανάγκη μερικές φορές. Γυναίκα σημαίνει δύναμη. Σημαίνει να δίνεις με την καρδιά σου και να αγαπάς με την ψυχή σου. Η γυναίκα είναι μοναδική. Γυναίκα σημαίνει να αντιμετωπίζεις τη μισθολογική ανισότητα, να αντιμετωπίζεις την επαγγελματική στασιμότητα, τη σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση και όταν διαμαρτύρεσαι να σε λένε υπερβολική. Γυναίκα σημαίνει να διαχειρίζεσαι όλη αυτή την εξωτερική πληροφορία σχετικά με το πώς πρέπει να είσαι, να φαίνεσαι, να φέρεσαι, να μιλάς, να κάνεις και μέσα σε αυτό να βρίσκεις αυτή που πραγματικά είσαι, να ζεις σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες σου, σπάζοντας τα στερεότυπα που δεν σε αφορούν. Και στην τελική, γυναίκα είναι να μπορείς να αφήνεις πίσω σου ό,τι δεν μπορεί να σε πάει μπροστά. Γυναίκα είναι ένα πιάτο ζεστό φαγητό. Γυναίκα είναι τα χέρια της γιαγιάς μου. Γυναίκα είναι το γέλιο της κόρης μου. Γυναίκα είναι αγάπη. Σκάψε και του παλιού καιρού τα παραμύθια και συνόμορφα. Για πάντα θάψε. Τα μεστά καμαρωτά σου στήθια βραχνά στα πνίγει. Πνίχτων πολεμίστρα για την αγάπη και για την αλήθεια. Και πάντα μαζί σου η ομορφιά η μεθύστρα.